Μαγκές, για χαρά, καταρχήν. Άλλο είναι αυτό. Συνελήφθη ο δράκος του Αμαρουσίου. Λέγεται Βασίλης Πανούλης. Για να μην φοβούνται οι γυναικούδες εκεί στο Βάκα. Τι συνειρμός ήταν αυτός. Παρεμπιπτόντως, τι προλαβαίνει με τα κύπελα, ρε Τάκη. Τι είναι αυτό εδώ τώρα πάλι εδώ. Να πούμε για το κύπελο το τρέχον. Βασίλης Πανούλης. Βατσίνης Πανού. Ένα πιο κύπελο. Γιατί σου παίρνετε για κρεβάτι. Κι άλλο εδώ. Πώς θα νίκησα από το Βαζέλο 14-2. Δύο γκολ βάλα. Λοιπόν, μπράβο στην ομάδα του Πόντο. Για τον Νταμπ και τις ευχές, για τον Νταμπ και τις ευχές μας. Οι ευχές μας συνοδεύουν για το ευρωπαϊκό. Την Παρασκευή και το Σάββατο. Πάμε στα φρέσκα. Στα φρέσκα. Βέβαια. Την ώρα που λέγατε στο σεφ ερχόμαστε, ναι, να κάνετε. Ναι. Τι πάθατε εκεί. Τι έγινε το κεμπάπ. Του μάτζαρι, το κεμπάπ. Σας το πω. Κεμπάπ έγινε. Περίμενε. Πού είναι. Τι έγινε πάλι. Περιμένετε, ρε. Λοιπόν, την ώρα που λέγατε στο σεφ ερχόμαστε να... Πάρτε αυτό, μια πετσέτα. Να σκουπίσετε τα φλόκια του Βασίλη. Μην τα καταπιείτε. Αυτά ήταν του Μάτζαρη. Μην τα καταπιείτε. Συγγνώμη λίγο, να μην μπερδευτείς. Ήταν του Μάτζαρη αυτά. Εκεί που λέγανε. Όχι, ότι... στο τέλος θα έκανα και άστο. Είχες φύγει, έχεις τον αλλού. Σε έβλεπα εγώ. Πράσε με ρε, σου λέω στο τρίπολο του Μάτζαρη. Στο τρίπολο του Μάτζαρη φωνάζανε. Και το πιο στο Φάλι ερχόμαστε. Εκεί στο Σπανούλι δεν φωνάζανε τίποτα γιατί ξέρανε τι έρχεται. Πάντω τώρα σου πείστε του Μάτζαρη. Και του... Άλλο το σκετσάκι. Ποιο σκετσάκι, εδώ μια χαρά είναι. Ποιο σκετσάκι, και εδώ πέρα έχουν. Να σα πω τι πάθατε σήμερα. Φάγατε τέτοιο. Κεμπάπ. Κεμπάπ. Το πω κανονικά. Όχι μόνο. Τέτοιο γαμισάκι που θα σα μείνει για όλη τη ζωή. Στο αντίο του Δημήτρη, σα κλείσαμε το σπίτι. Πιάνου Δημήτρη. Τίποτα. Το ΟΑΚΑ θα ονομαστεί Βασίλης Πανούλης. Το ΟΑΚΑ Βασιλιακόπουλε θα ονομαστεί Βασίλης Πανούλης. Πιανού Δημήτρη, αυτό που κάνει 4 φάουλ που παρακάλαγε 4 πανωτά φάουλ στο Χάντερ που παρακάλαγε το διαιτητή να το δώσει το φάουλ και δεν το έδινε ο άλλος. Πού ήταν κάτι αθλητικό. Μακάρι να το δίνε. 100-0 διαιτησία σήμερα. Τίποτα. Με 100-0 διαιτησία. Η πιο μάγκικη νίκη από όλες. Δεν υπάρχει πιο μάγκικη. Το ξέρετε, το νιώθετε. Έγινε μέσα στο σπιτάκι σας. Που λέγατε για εξωγικά. Πάτε το και το του Βασίλη. Πάτε το και το του Ποτρίχε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Τα τριχωτά. Βασίλη Πανούλη. Έτσι νικάει ο Πειραιάς. Δεν υπάρχει πιο μάγκη νίκη. Δεν υπάρχει. Καταρχήν σα κερδίσαμε. Τρίτη νίκη σε ρίγμα. Ναι, όχι και τρίτη νίκη σε ρίγμα. Σε ένα παιχνίδι μέσα και του κερδίσαμε τρεις φορές. Καταρχήν να σα πω κάτι άλλο. Αυτό είναι παγκόσμιο. Δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα ούτε παίξει στο NBA. Σε δύο παιχνίδια. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Ούτε ο Τζόρνταν το έχει κάνει. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Ίδιο σκηνικό. Ένα παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, αλλά τώρα. Να λύγει ο χρόνος. Τη μία ήταν σημαντική νίκη την πήραμε και τώρα πήραμε το πρωτάθλημα. Δεν το έχει κάνει κανείς. Μόνο ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Που λέγεται Βασίλης Πανούλης. Σε 5 χρόνια σας πήραμε 3 πρωταθλήματα. Παίξαμε σε 3 Final Four, πήραμε τα 2 ευρωπαϊκά. Πήραμε 2 κατακτήσεις. Και είμαστε εντάξει. Εσείς πού είστε. Πού είστε. Του χρόνου να δείτε. Του χρόνου να δείτε τι θα πάθετε. Πάει και το μπάσκετ, το χάσατε κι αυτό. Εντάξει είμαστε. Με το μεταξύ τώρα... Μην τυχόν και πάρει κανείς Ολυμπιακός τηλέφωνο σήμερα. Μπορώ να πάρει να ακούσε το. Ναι, θα τους λεις πολύ. Να πω όμως και ένα μπράβο στο Γιάννα Αρκόπουλο που έδωσε συγχαρητήρια στο... Πήγε στα ποντήρα. Ενώ είχε κάνει του κόσμου το μαγείρεμα πριν. Κάτσε ναι. τα συγχαρητήρια συνάδουν με την όλη συμπεριφορά σου. Εντάξει, όχι... μετάνιωσε, πήγε μόνο. Δεν μετάνιωσε τίποτα. Έχουν φάει το μπουκιτσί και το κάνουν, το κολομπαρεύουν τώρα.
Ήτανε η τσαπού κανονική, όπως την νιώσατε. Δεν γλυκαίνει ούτε με συγχαρητήρια, ναι, αφού λέει και ο Τάκης μπράβο σου, μπράβο σου. Δεν γλυκαίνει όμως, για να σας πω γιατί. Εγώ δεν δέχομαι συγχαρητήρια. Γιατί κάνανε το παν. Αυτός λέω πήγε και τα δώσε. Κάνανε το παν στο θέμα πουστιάς και διαιτησίας. Παίζαμε μονίμως με 8 αντιπάλους. Το παν να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Να μην πάει, για να πάει και για να γίνει και πέμπτος τελικός. Το παν κάνανε. Τα βάλαμε με θεούς και δαίμονες. Τώρα τα βαζέλια είναι ταύλα. Ποποκάβλα, ποποκάβλα. Με θεούς και δαίμονες τα βάλαμε. Δεν μπορούσαν να ξεφτυλιστούν περισσότερο. Έχουν γίνει εγκλήματα. Είναι η ντροπή της διαιτησίας στο σημερινό παιχνίδι. Και το λέω που το κερδίσαμε. Γι' αυτό είναι η πιο μαγική ομάδα ο θρύλος. Σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα τα αθλήματα δεν μπορείτε να νιώσετε το DNA του θρύλου. Πάμε Τάκη. Άσε τα συγχαρητήρια. Ποια συγχαρητήρια. Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Αυτός πήγε. Αυτός πήγε. Καρδούλα του το ξέρει. Μέσα στην πουστιά από την αρχή του παιχνιδιού. Εντάξει, την πρώτη φορά λέγατε κολοφαρδία ο Βασίλης Πανούλης. Σήμερα. Τίποτα, ο Θεός είναι μεγάλος, δεν τα έχει. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αυτός και το Σπανούλη. Ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδος. Και ο πιο αδικημένος. Στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη δεν είναι ο Διαμαντίδης. Ούτε τέταρτος. Τρίτος, τέταρτος μπορεί. Πρώτος είναι ο Σπανούλης. Λοιπόν, πάμε για Ελλάδα. Αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα. Με μεγάλη διαφορά. Λέγεται Βασίλης Πανούλης. Είναι αυτός που δεν του δίνει. Ήρθε πριν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Έδωσε 2 ευρωπαϊκά στην Τουρκία στο Λονδίνο. Σας πήρε 3 πρωταθλήματα και σας έκλεισε το σπίτι. Αυτό το σημερινό και το περασμένο δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Γιατί το ψέμα κρατάει 1-2 ώρες. Έχει κοντά ποδάρια. Ο πιο αδικημένος παίκτης και από τους διαιτητές και από τους δημοσιογράφους. Εξοχικό εσείς. Ναι, γαμιστρώνα εμείς. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Μου, ο πιο αδικημένος παίκτης, έτσι, που δεν παράτησε την εθνική για προσωπικό του συμφέρον. Και μόνο. Δεν την παράτησε. Το τίμησε το εθνόσημο. Πολλές φορές εις βάρος της ομάδας μας. Και του εαυτού του και της ομάδας μας. Απεναντίας. Οι μασόνοι του μπάσκετ, οι διαιτητές, δεν του διαιτητή, τα είδαμε και σήμερα τώρα τι εγκλήμα, με το κοίταγμα έπαιρνε ο άλλος φάουλ. Αυτό του παπά κάτω το καλάθι. Άσε με τώρα, δηλαδή αυτό είναι αλητεία που γίνεται στο μεγαλύτερο παίχτη τον τελευταίο χρόνο της Ευρώπης. Είναι αλητεία, είναι ντροπή από τους διαιτητές, από τους δημοσιογράφους, από όλους. Είναι αλητεία, είναι αλητεία. Σας ξεφτύλισε όλο το συστηματάκι, το κάνερ δελομπού. Σας ξεφτύλισε. Τι παράγκες, τι φάρους. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη παράγκα των 20 τελευταίων ετών. Και η πιο μάγκη ομάδα, δεν υπάρχει η ομάδα σαν τον Ολυμπιακό να έχει αντιμετωπίσει που λέτε για παράγκες και τέτοια. Αυτές τις κακουχίες με μισή ομάδα, με να βγαίνει ο Πίντεζης. Στο καπάκι στο παιχνίδι να φεύγει ο Λοτζέσκι. Οι διαιτητές να μας έχουν φορτώσει με φάουλ. Έγινε και ένα μπέρδεμα. Οι διαιτητές να μας έχουν φορτώσει με φάουλ και πάλι σε ξεφτυλίσαμε. Άκη με αγωνιά έφυγε. Δεν υπάρχει. Αγωνιά, τι μπέρδεμα, μπερδεύτηκε και χτύπησε. Όχι, το είδα. Αγωνιά του δώσα. Ναι, τι θα κάνω. Και μου λέτε τώρα, ποιος αυτός που έκανε τα ασκεμμένα φάουλ και δεν του δίνανε που βάλεσε το Στρόμπερι. Άσε με ρε τώρα, μετά κατόπιν ερωτής. Εγώ το θέλω το μάγκα. Άκου να δεις. Ακούστε να δείτε ποιος είναι ο μάγκας. Ο μάγκας είναι αυτός που κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος τα ίδια. Έτσι. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Σπανούλη. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τους δύο μεγαλύτερους παίκτες που λέτε εσείς. Γιατί τον έναν τον έχετε βαφτίσει. Ο Σπανούλης ό,τι έχει κερδίσει, έχει πάρει μια ομάδα από το χέρι και την έχει πάει μόνος του. Ο άλλος που λέτε εσείς, το καλό παιδί που πάντα τα καλά παιδιά του Παναϊκού, τον έχει πάρει ένα σύστημα όπως μπορεί τυχόν να πάρει και τον Παπά και τον Καλάθι. Θα τα δούμε πάλι. Ναι. Τον έχει πάρει ένα σύστημα, καροτσάκι, και του λέει πάρε αυτά και αυτά και αυτά. Εμείς θα σε τιμάμε, θα σε εκτιάζουμε. Οι διαιτητές δεν θα δίνουν τίποτα. Που στο σημερινό παιχνίδι, αν ήταν Ευρωλίγκα, στα πρώτα 15 λεπτά έπρεπε να ήμασταν 20 πόντους διαφορά. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στην πιο πατελονάτη ομάδα της Ευρώπης σε όλα τα αθλήματα. Και σε όλα τα σπορ. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αυτά ζούμε, αυτό είναι το DNA μας και έτσι θα γαμιέστε. Έτσι. Δεν βρίζω. Αυτό λοιπόν, ήταν. Έτσι θα σας κάνει ο Ολυμπιακός. Άντε μπουρδέλα. Εξοχικό εσείς, γαμιστρώνα εμείς.
Την ώρα που φωνάσατε. Γιατί υπάρχει Θεός, ρε. Υπάρχει Θεός. Δεν τον πόνο σας, ο οποίος είναι τίμιος από μια τίμια ομάδα. Ενώ όταν έχανα εγώ, έχανα με βρωμιά από εσάς. Ο πόνος σας δεν μπορεί να... Τι θες να πεις, δεν μπορούν να... Καμία δικαιολογία, δεν μπορούν να βρουν... Αυτό είναι το χειρότερό σας. Ότι ήσασταν με διαιτησία 100-0, δεν μπορείτε να βρείτε με καμία δικαιολογία. Ο Ολυμπιακός ήταν μισός ρε ξεφτυλισμένοι. Μισός ήταν ο Ολυμπιακός. Με φορτωμένος με φάουλ. Πάρτε τα. Είχατε επικεντρωθεί εδώ και 3-4 χρόνια, μην πω από την πρώτη χρονιά του Σπανούλη, από τη μετέπειτα, την επόμενη. Να σβήσετε αυτό το παίκτη πρώτα στον Ολυμπιακό. Εκεί είχατε φτιάξει. Μίλασε. Εκεί είχατε δώσει όνορους ως την προσοχή να σβήσετε αυτό το παίκταρα. Δεν ήταν μόνο τα πρωταθλήματα που πήρατε. Εγώ πήρα 3, εσείς πήρατε 2. Ήταν να σβήσετε το Σφανούλη. Είναι αυτός που σας φωνάει. Αυτός είναι ο παίκτης που ήρθε στον Ολυμπιακό. 5 πρωταθλήματα, 3 πρωταθλήματα, 2 Ευρωλίγκες. Και συνεχίζει αυτός. Ο Δημητράκης τι έγινε? Όχι, γιατί, δεν φαίνεται δικός Γκάλης, φαίνεται Δημήτρης Διαμαντίδης. Καλά, πάτε να βασίλεις. Σίγουρα, ρε, αλίμονο. Έλα να φτιάξει λίγο αυτό εδώ. Εμείς δεν ισοπαδίνουμε κανέναν. Και ο Διαμαντίδης μεγάλος παίκτης, αλλά εμείς επιχειρήσαμε. Μετά το Σπανούλι. Μετά το Σπανούλι. Ναι, ρε. Άσε με ρε που θα μου κάνεις εμένα τον Διαμαντίδη. Εγώ για τον Διαμαντίδη λέω τόση ώρα. Λοιπόν, εμείς επικεντρωνόμαστε στην αδικία που υφίσταται αυτός ο παίκτης. Από δημοσιογράφους, από διαιτητές, από όλους. Και πώς τον ανεβάζετε τον ένα και πώς τον ανεβάζετε τον άλλο και δεν έχει πετύχει τίποτα. Τα αυτά δεν έλεγανε πριν. Ότι, ναι, τα ότι... λες καλά, μια χαρά. Αλλά... Πάντα μετά, με να μου πεις. Παράδειγμα. Εσύ τα ξέρεις τα προσωπικά. Δηλαδή, πώς, τι γνώμη έχω για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο. Αλλά υπάρχει μια λέξη. Γι' αυτό λένε οι Αμερικάνοι. Υπάρχει το ένα και από κάτω είναι το δύο. Ναι. Είναι το ένα. Το ένα είναι. Αυτό λέω. Μα εγώ το δικαιολογώ κιόλας, Δαντάκη μου. Λέω ότι ήρθε μια ομάδα, ήρθε πριν 5 χρόνια σε μια ομάδα και την πήρε από το χέρι. Μπράβο. Και ο άλλος μπήκε σε μια ομάδα, όχι έτοιμη, οπλισμένη σαν αστακό από 1000 πάντες. Αυτό να δεχτείτε μόνο. Και δόμενος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπε. Αυτό είναι. Εδώ πέρα τι έχω εσείς. Άλλο αυτό από εδώ. Εδώ τι έχω ρε. Κύπελο. Ποτέ. Ένα ντάμπ. Νταμ στο πόλο. Εσείς ποτέ. Να ακούσω τον ήχο. Παντότι είναι πρωταθλητή. Τον ήχο. Δεν έχω ακούσει. Ανέβα. Τα γούρια μου. Τόση ώρα. Βαρύ μετάλλο. Δευτέρα. Δεν πρόκειται να μείνουμε από Δευτέρα. Θα έχω σίγουρα το πρωτάθλημα του μπάσκετ εδώ. Θα το έχεις αποκτήσει στη μεριά σου. 99%. Είδατε εγώ με δική στη μεριά του. Τι θα έχεις. Θα έχουμε. Ναι μωρέ θα έχουμε. Εντάξει ρε. Θες να βάλεις ένα από εδώ εσύ και να έχουμε δύο. Ναι, να... Εγώ θα έχω ένα άλλο. Στο λόγο μου, όχι στο λόγο. Πάρε εσύ το μπάσκετ, να πάρω εγώ το Champions League. Το μπάσκετ εσύ. Το μπάσκετ, εγώ το Champions League. Ναι, να έχουμε. Τη Δευτέρα θα έχω το κύπελο εδώ του μπάσκετ, το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Και πρώτα ο Θεός. Δεν το έχουμε. Θα πάρουμε και το Champions League γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Στο πόλο. Εν τω μεταξύ. Μας έχει καθυστερήσει και ο Μαραγκός. Του είπαμε και εμείς μόνο. Γιατί δεν χωράνε τα εδώ πέρα. Θα χωρέσουν. Θα τα δείτε όλα. Εσείς όλοι. Ξέρεις πώς έχουμε. Το αντιολυμπιακό μπλοκ είναι 12 και 1 πρέπει να είναι. Όχι, παραπάνω εκεί. Θα τα βγάλουμε. Α, τα μετράμε εδώ. Τα φέρουμε. Α, μην μετράς τώρα με το μυαλό σου. Τα φέρουμε εδώ. Θα λέμε. 1, 2, 3. Ναι, μπράβο. Άσε με μόνο τώρα δηλαδή. Ναι. Πώς κάνουμε. Να μαθαίνει ο κόσμος. Αρχιμητική. Ναι, θα βγάζουμε τα δύο. Εσείς έχετε μείνει με ένα κύπελο. Στο μπάσκετ νικώντας στο Φάρο. Εντάξει είμαστε. Πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Πάει και το μπάσκετ. Σας έφυγε. Σας το έλεγα εγώ. Χρόνια. Πάει. Σας το έλεγα. Α, και το τελειώσατε. Τελειώσατε. Και σας τελειώσει με τον πιο ωραίο τρόπο ο Βασίλης ο Σπανούλης. Με τον πιο ειλικρινή. Ναι, και τον πιο δικαιολογία. Καμία. Με 100-0 διαιτησία. Δεν υπάρχει αυτό. Παραδεχτείτε το. Τι το έχουν παραδεχτεί, τι μέσα του. Ξέρετε, άσε να παραδεχτούν τώρα. Α, ότι αυτό που νιώθετε, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έχουμε νιώσει εμείς που έχετε κάνει και συμπεριλαμβανομένου και του καλού παιδιού μέσα. Όλες αυτές τις απατεωνίες. Έτσι. Απλά. Αυτό που νιώθουμε εμείς τώρα, τόσο πατελονάτα, τόσο αντρίκια, δεν υπάρχει περίπτωση να το νιώσετε ποτέ εσείς, ποτέ. Τόσο πατελονάτα, τόσο αντρίκια, με κόντρες διαιτησίες,
με μια ομάδα. Και τα ευρωπαϊκά μαζί. Όλα πάντα. Παντελονάτα. Αυτό που έγινε στην Τουρκία. Μου έχει στείλει αυτό, ένα σύνδεσμο. 100 πόντου που φάγε η Ρεάλ στο Λονδίνο. Πού θα τα δείτε αυτά εσείς. Ένα πήρατε και είπε, πώς το λένε, η FIFA, συγγνώμη. Τώρα το πρώτο που ήρθατε μετά και φάγατε τους 35. Τόσους. Μ' αφήνεις λίγο να διαβάσω ένα μήνυμα. Βέβαια. Και με σκούπα. Και με break. Και χωρίς break. Και με break στο break. Και εντός έδρας. Και εκτός έδρας. Και με ξένους διαιτητές. Και με Έλληνες διαιτητές. Και με κροτίδες. Και με 30 πόντι στο σεφ. Και με 15 πόντι στο άκα. Και με υβριστικά συστήματα. Και με τις μαζερότητες να τσιρίζουν. Και με ένα πόντο. Και με μισό πόντο. Και με μειονέκτημα έδρας. Και με πλεονέκτημα έδρας. Και στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη. Και στην Αθήνα. Και στον Πειραιά. Και με τα Νατζή. Και με Σκηνά. Και με Πιλοίδη. Και με Αναστόπουλο. Και με Χριστοδούλου. Και με Βορεάδη. Και με Πιτσίλκα. Και με Κουκουλεκίδη. Και με Τρίποντα. Και με Δίποντα. Και με Τραυματίες. Και Πλήρης. Και Δευτέρα. Και Τρίτη. Και Τετάρτη. Και Πέμπτη. Και Πέμπτη, και Παρασκευή, και Σάββατο, και Κυριακή, και Αργία, και με Έλληνες προπονητές, και με ξένους προπονητές. Και στο πρωτάθλημα, και στο κύπελο, και στους 16, και σε κήπεδο ζούγκλα, και σε κήπεδο εκκλησία, και με περισσότερες βολές. Αυτό πάντα, σε παρένθεση. Και με άνοιξη, και με χειμώνα, και με ζέστη, και με κρύο, και με δραχμή, και με ευρώ, και χωρίς μνημόνιο, και με μνημόνιο. Και με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, και με τρίτο μνημόνιο, και με τέταρτο μνημόνιο, και με ΦΠΑ 21%, και με ΦΠΑ 23%, και με ΦΠΑ 24%, μια ζωή πελάτες! Μπράβο ρε μάγκα μου! Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, και με αρρωσταίνει, και μου κυβάρει το μυαλό, μπαστούρα σαν και εσένα δεν υπάρχει, να έχω χάσει πάντα τον αυτό! Πού είσαι ρε Βασιλάκια. Πού να είναι ρε τόση ώρα. Πού να είναι ρε σαλαγούμια είναι. Πού να είναι. Μα και εσύ, η μπλούζα εδώ, τη βλέπετε. Τις είχαμε βγάλει από πριν εμείς. Παιδιά ναι, μπράβο. Γιατί ξέρω. Α, μπράβο ναι. Για πρώτη φορά έπεσα έξω. 3-0 είχα πει, 3-1. Ναι. Σα είχαν ακούσει όμως και την είχαν βγάλει το 3-0. Τι. Από το 3-0 την είχαν βγάλει την μπλούζα. Είναι εδώ και μια ναι, εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι στην μπουτίκ. Έτοιμα, δηλαδή γίνεται. Είχαμε κάνει μια παραγγελία, έκανε η μπουτίκ γύρω σε 150.000 μπλούζες. Έτσι για σήμερα που θέλανε. Για σήμερα. Για Σαββατοκύριακο, ρετάκι μου. Ο Φίλιππας. 15.000 κόσμο στο σεφ. Χώρια στους δρόμους. Πιο πολύ είναι απ' έξω από ό,τι παίρνει μέσα. Εν τω μεταξύ μου, εγώ πήγα εκεί, το συζητάγανε να ανοίξουν. Δεν γίνεται αυτό με τον κόσμο. Τώρα μια καλά, εντάξει. Οποιοδήποτε. Πάντα φορά είναι εκεί. 12.000-15.000. Να πάω από την είσοδο τώρα, να μεταβώ μάλλον. Από την είσοδο μέχρι τη λίμνη. Έκανα και μισή ώρα. Μισή ώρα, ναι, εύκολα στο λόγο μου. Δεν μπορούσες να περάσεις από τον κόσμο. Το δεύτερο συνεχόμενο, το τρίτο του χρόνου. Διαμαντίνης τέλος. Θα σας πω εγώ τη συμφορά που έχετε πάθει, δεν την ξέρετε. Γιάκοβιτς τέλος, φεύγει. Επειδή τα λεφτά του τα θέλει στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο. Αυτός με το Μούσο Σέρβος πάει κι αυτός. Πώς του λένε, αυτός τα μαυράκια που έχετε πάνε κι αυτό. Ο Φώτης πάει Τουρκία. Για να ξέρετε, θα σας δίνω εγώ να ξέρετε που πάνε. Έρχεται ο Γκέστο. Φέρνει κάνα 2 ευρώ πάνω. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Μπράβο. Ο παπάς θα γίνει ο νέος Διαμαντίδης, όπως μας δείξαν οι διαιτητές σήμερα. Είναι ο νέος Διαμαντίδης. Επενδύστε πάνω στον παπά. Αλλά θα το χειροτονήσουμε πρώτα. Θα γίνει του παπά, θα πάει ο Διάκος σύννεφο. Θα πάει το χειροτονήσουμε. Ποιος είναι ο παπάς και ποιος είναι ο Διάκος. Και ευχαριστούμε τον. Άκου τώρα, Τάκη, να πω και μια μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι. Αν πήγαινε το παιχνίδι, η τελική σε πέμπτο παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση. Α, καλά, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τι παρακαλάγανε πάλι. Τι παρακαλάγανε, να έρθουν κάτι, το παρακαλάγανε. Δεν υπήρχε περίπτωση, σας το λέω από τώρα, με αυτά που κάνανε σήμερα διαιτητικά. Σωθήκατε. Σωθήκατε, έτσι. Από 35 πόντους και πλέον. Από χίλιες πάντες έχετε σωθεί. Ναι, από χίλιες. Έτσι όπως το λέω. Σωθήκατε από χίλιες πάντες. Και εσείς και αυτοί που σας απαντάρανε. Σωθήκατε, άγιο είχατε να πηγαίνετε να φιλήσετε, να φυλάτε το χέρι του Σπανούλη. Όχι οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί και οι διαιτητές. Τα ευκόλωσε εννοούμενα παραλείπονται. Σωθήκατε, γλιτώσατε. Εικόνισμα πρέπει να του κάνετε. Ένα μήνυμα έχω εδώ. Σας είπα, παιδιά, για τους εκεί που μένουν δίπλα στο ΟΑΚΑ, εκεί τριγύρω στο Μαρούσι. Συνελήφθη ο Δράκος του Αμαρουσίου. Λέγεται Βασίλης Φανούλης. Τον άλλο που πιάσανε τον πετάξανε έξω, τον αφήσανε ελεύθερο. Ό,τι σας λέω.
Αθώος έγινε με την κουκούλα. Εντάξει, είμαστε βαζαλάκια. Για έχουμε μείνατε με ένα κυπελάκι στο φάρο. Με το φάρο. Φλόρ, τι κάνετε με τον άλλο μέσα, ρε, συνέχεια. Βάλει ένα βιντεάκι, να δούμε τι γίνεται. Τι πάλι. Γραμμές κακομήρας γίνεται εκεί. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Γεια σου, Λοσάντα. Γεια σου, Άγγι. Φιλιά στο κατακόκκινο Αιγύπτιο. Στον Άγιο Βασίλη, στην Αερόπολη. Πού είμαστε, Λιμένη. Να πω. Στο κεντρωτημένο. Άκουγα να δεις. Ήμουν με ένα φίλο τον Βασίλη, ο οποίος σήμερα πέθανε ο αγαπημένος παππούς πριν τρεις ώρες. Ναι. Πριν το παιχνίδι. Θεός του. Και ήταν εκεί μαζί μας και πανηγύριζε. Μου λέει, Άκη, δεν το θεωρώ ασεβία. Είναι το μόνο που μπορεί να μου. Μόνο αυτό μπορούσε να μου απαλύνει τον πόνο. Έτσι. Λοιπόν. Να πούμε ότι επειδή λέγανε ότι ο Πρίντεζης έλειπε, ο Πρίντεζης, παιδιά, είναι ένας παίκτης. Σήμερα αυτό που παίξα για τον Πρίντεζη ήταν όλη η ομάδα. Θα γίνει καλά και ο Γιώργος ο Πρίντεζης. Μια χαρά θα είναι από την καινούργια. Μέχρι του χρόνου που θα συγκαναπεριλάβει, θα είναι περδίκη. Και πάνω απ' όλα, για να ξέρετε, ο Βασίλης Φανούλης θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό. Σας περιμένει. Ρε, αυτό που πάθατε τώρα στα τελευταία δύο παιχνίδια. Πέστε μου ότι δεν. Είναι ο Θεός μεγάλος, Στάκη. Είναι ο Θεός μεγάλος. Και ότι η θεία δίκη ήταν η σημερινή. Είναι αυτέ όλου τα διάφορα. Πόσοι δεν θα το έπαναν από μέσα του. Πόσοι δεν θα το έπαναν από μέσα του. Λέει, όλα εδώ πληρώνονται. Ό,τι σκέφτεται έχουμε κάνει. Σήμερα είναι ήρθε η ώρα να τα πληρώσουμε. Έτσι. Και τι. Όλα μα όλα. Και παίζει ρόλο και το αντίο του Διαμαντίδη, όλο. Και την παρουσία. Του Δημητράκη και του Δημητράκη. Ναι, και με το Ζάρι πάρει πρωτάθλημα. Είναι και πάντα. Δεν θα πω ότι ήταν όλα βρώμικα. Όχι, τα μισά από ό,τι πήρε και πλέον από τα μισά και παραπάνω ήταν βρώμικα. Ακόμα και εκείνο το ευρωπαϊκό. Δεν έπαιζε νομίζω τότε. Παρεμπιπτόντως, τι έγινε εκεί πέρα στην Νόβα. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, πώς τα βλέπετε όλα, ε? Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε Μουγκή, ρε, είναι, δηλαδή είστε περήφανοι εσείς οι σπίκερ της Νόβα. Και οι άλλοι της έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή το μεταδίδατε εσείς, είστε περήφανοι, ρε, που βλέπατε τα εγκλήματα και δεν μιλάγατε και μόλις τόλμα και κανείς παίξει του Ολυμπιακού, λέει, τολμήσατε ρε Ρδελαμπού να πείτε ότι τον κρατάει μία ώρα να γραβάνει σε μία φάση, έχουν γίνει τα εγκλήματα, είναι κρεμασμένοι όλοι πάνω μας. Παίρνουμε φάουλ μόνο με αίμα και γίνεται μια φάση με τον Αγραβάνη, μου φαίνεται και τον Κίστη και τολμήσατε να σχολιάσετε. Κάντε τα παγόνια ρε ξεφτυλισμένοι. Τολμήσατε να σχολιάσετε. Ή το άλλο πετάχτηκε λέει, αργός λέει ο Μιλουντίνοφ, δεν είχε ενέργεια ο Μιλουντίνοφ. Ότι έφταιγε ο Μιλουντίνοφ σε μια φάση εκεί πέρα που ήταν. Ο Σπανούλης είχε ενέργεια. Είχε ενέργεια ο Σπανούλης. Πώς το είδατε. Πάρτε μια πετσέτα και σκουπίστε εδώ. Μην τα καταπιείτε. Μάνικα θέλετε. Μην τα καταπιείτε. Δεν φεύγουν με πετσέτα. Δεν θέλει, δεν φεύγουν γιατί ήταν για γριογούρουνα αυτά τα βλόκια. Κοντρά, κοντρά. Ναι, κοντρά σου. Τι βόλια, βόλια. Βόλια. Έλα ρε παδάρα. Έγινε με το καρδιοφίλι. Και τώρα μπορείτε τι έγινε, να πάτε να κοιμηθείτε. Δεν θα κοιμηθούν πολύ. Μετά, δεν κοιμούνται σήμερα με τίποτα. Τι διάλειμμα. Τι θέλετε. Α, πάμε, έλα, live, live. Ανάτα και τα live, για να δείτε. Because you ask for it. What? Επειδή εσείς το ζητήσατε. Επειδή εσείς το ζητήσατε. Εγώ στα ελληνικά για τους Έλληνες. Ο Άκης για τους Άγγλους Έλληνες. Πού είναι, ρε, φωνή έχει. Φωνάζομαι εμείς. Μίτσο. Έλα, πάμε ρε, Άκη, πάμε, πάω κάτω. Τι έγινε πάλι. Έλα, πάμε, ρε, πάμε. Καλά, έτσι άλλο τέτοιο ένα να μας κάνει. Και πάμε και το πούλμα το ίδιο. Του διάλογο μας είναι μακριά, ρε, και εδώ κάτω που μας έχουν φέρει. Περιστέρη. Με τέτοια. Έτσι όπως είμαστε εμείς. Με τέτοια. Α, ναι, καλά. Σε ένα λεπτό με εκεί, άμα θέλω. Με αεροπλάνο, με ελικόπτερο. Τι γίνεται, ρε. Τα είδατε, Μάκης μου, τι έγινε. Ο Άκης δεν άντεξε. Μέσα να πανηγυρίζει. Εγώ θα σας θυμίσω ότι συνελήφθη ο Δράκος στο Αμαρουσίου. Οπότε εκεί, πώς το λένε, αυτοί που είναι γύρω από το ΆΚΑ, να μην ανησυχούν. Αυτό σας το τρίποντο το τελευταίο, το σημερινό, σας το έβαλε ο μπαμπάς σας, ο Βασίλης ο Σπανούλης.
ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Με τέτοια βρωμιά διαιτησία σήμερα, σας τιμώρησα. Πού είναι... Έχουμε χάσει. Έχω και την κυπελάρα μου εδώ. Δεν την ξεχνάω. Ντάμπι στο πόλο. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Στο πόλο. Και από κάτι λεπτομέρειες. Γιατί πήρα δύο κύπελα εγώ στο βόλεϊ. Και από κάτι λεπτομέρειες πήρε ο Πάου ένα πρωτάθλημα. Μήπως θα ξαναπάρει. Για να δείτε την καινούργια ομάδα του Ολυμπιακού που χτίζει ο πρόεδρος του, ο Μιχάλης ο Κουντούρης. Για να δείτε του χρόνου θα γίνει. Του χρόνου έχασα πόσα έχασα φέτος. 2-3 κυπελάκια. Του χρόνου ούτε ένα. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε τα χάλια σας εσείς. Βάλτε το Θωμαίδη να λέει αυτές τις παπαριές που λέει. Και όταν η Μαρού Παπά να απαντήσει, έτσι λέει, πάμε σε διάλειμμα. Τώρα θα ξαναπάμε σε απευθεία σύνδεση. Αυτό είναι δώρο της εκπομπής για όλο το λαό του Ολυμπιακού που είναι στην επαρχία και στο εξωτερικό. Βασίλης Φανούλης λέγεται. Ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Θα σας το λέω μέχρι να το χωνέψετε. Και τιμωρήθηκε σήμερα από το Θεό ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Για τις βρωμιές και αυτά τα έτσι τα που κάνω. Φάουλ! Λες και το χτυπάει το ρεύμα. Θέλετε να το κάνετε πρώτο παίκτη με το ζόρι. Το ΆΚΑ θα ονομαστεί Βασίλης Φανούλης. Ή Νίκος Γκάλης. Άντε, είμαι και είδατε. Να είμαι δίκαιος. Πάντα είμαι δίκαιος. Και είμαι και ο πιο δημοκρατικός. Ο παδός του Ολυμπιακού. Ό,τι σας λέω. Λοιπόν, πάμε λίγο... Τι είσαι... Λοιπόν, επειδή... Η γιορτή συνεχίζεται στο ΣΕΦ, το που να, θα φτάσει κατά τις 3.30 μέχρι το πρωί και για το Πειραιάς. Όλη η Ελλάδα. Καλό βράδυ.